Συνεχίζονται στην Καταλωνία της Ισπανίας οι διεργασίες για τη διενέργεια δημοψηφίσματος σχετικά με την ανεξαρτησία της περιφέρειας παρά την άρνηση της Μαδρίτης. Το τοπικό κοινοβούλιο της Καταλωνίας, που ελέγχεται από κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας, ενέκρινε νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος την 1η Οκτωβρίου. Το νομοσχέδιο ορίζει και νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Η Ισπανική κυβέρνηση το έχει χαρακτηρίσει παράνομο, διαμηνύοντας ότι θα το σταματήσει. Ήδη έχει προσφύγει στο συνταγματικό δικαστήριο. Η Ισπανική κυβέρνηση και ο πρόεδρός της Μαριάνο Ραχόι έχουν ήδη ξεκινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να απαντήσουν σε αυτή την αγριότητα απέναντι στο Σύνταγμα και τη Δημοκρατία. Ανάλογο δημοψήφισμα είχε διεξαχθεί και το 2014 με τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφισάντων να λέει ναι στην ανεξαρτησία. Ωστόσο, το συνταγματικό δικαστήριο το έχει κηρύξει παράνομο και δεν είχε καμία ισχύ. Μάλιστα, οι τότε επικεφαλής της καταλανικής κυβέρνησης αντιμετωπίζουν κατηγορίες.